Για να πάρουμε εδώ τα παιχτρόνια μας για απόψε. Τι λέει, παιδιά? Καλησπέρα. Πώς πάμε? Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε? Πολύ καλά, εσείς? Μια χαρά. Τώρα είμαστε μια χαρά. Για φάλετε καμιά ζωνούλα. Για βεβαίως. Πώς σας λένε, ζώνης, παιδιά? Εγώ ονομάζομαι Γιάννης. Και? Και εγώ είμαι ο Δημήτριος. Γιάννης και Δημήτριος. Δημήτρης, όπως το λέτε. Εσένα σε φωνάζουν Δημήτριο? Με φωνάζουν Μίτσο, πώς θέλετε. Μιτσάρας, ο Μιτσάρας λοιπόν. Ο Γιάννης και ο Μιτσάρας. Έτσι, έτσι. Πού σας πάω, ρε Γιάννη και Μιτσάρα? Λοιπόν, πάμε Γαλάτσι, στα γενέθλια της ξαδέρφης του. Να χαίρεστε την ξαδέρφη του Μιτσάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Θα σας το μεταδώσω. Για Γαλάτσι. Γιάννη και Μίτσο, πείτε μου λίγα πράγματα για εσάς. Να ξέρω τι ανθρώπους έχω βάλει στο όχημά μου. Βεβαίως. Τι φίδια τρέφω στον κόρφο. Σίγουρα όχι επικίνδυνα. Όχι, ωραία, τέλεια. Το βγάλαμε αυτό από τη μέση. Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν, με τι ασχολείστε? Εγώ έχω κάνει 25 χρονών, εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Τι κάνεις εκεί στον ιδιωτικό τομέα? Είμαι σε μια εταιρεία, στο οικονομικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, σε γενικές γραμμές. Οκ, okay. Οικονομοτέτοιος. Ναι, οικονομολόγος, ακριβώς. Ναι. Η κλασική δουλειά του οικονομοτέτοιου και ο Μιτσάρας. Ο Μιτσάρας είναι 31 χρονών. Okay. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, εργάζομαι σε μια εταιρεία. Οικονομοτέτοιος κι εσύ? Όχι, εγώ είμαι από... δεν είμαι από... όχι, καμία σχέση με αυτό. Okay. Έχω ένα πόστο. Κάτι παράνομο μιχανήματα. Που λέει ο Μιτσάρης. Α, για πες. Και αυτό πάνω κάτω. Okay, μ' αρέσει, είσαι πάρα πολύ αφηρημένος όσο πρέπει. Πολύ συγκεκριμένος. Ναι, έχεις δει το Breaking Bad που ρωτούσαν και τον Heisenberg τι κάνει, κάτι τέτοια. Κρύβω λεπτομέρειες. Απαντούσε και αυτός, κρύβε πράγματα, δεν ξέρω τι κρύβεται εκεί πέρα, δεν θα σκάψω άλλο. Ποια είναι η μεταξύ σας σχέση? Λοιπόν, με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε ουσιαστικά από το Πόρτο Ραφ και από εξωτερικό εκεί πέρα. Οκ, okay, οπότε... να μας καλέσει, να μας φιλοξενήσεις. Βεβαίως, όλη θέλετε. Την παραγωγή, έτσι. Συγκεκριμένα γνωριστήκαμε στα γενέθλια ενός κοινού μας φίλου. Είχες κάνει εσύ μάζοξη σπίτι σου με τον κοινό φίλο και βρεθήκατε κάπως έτσι? Όχι. Σε μαγαζί. Σε μαγαζί, σωστά. Γιατί να κάνετε γενέθλια? Τον ήξερα εγώ βασικά το Δημήτρη. Εντάξει, στην ίδια παραλία πηγαίναμε, αλλά εκεί ήταν η αφορμή που γνωριστήκαμε. Πόσα χρόνια πριν αυτό? Τίποτα, το καλοκαίρι αυτό που μας πέρασε. Μ' αρέσει που δίνετε ευκαιρίες. Είναι πολύ αναπάντεχο. Ναι. Μπράβο που δίνετε ευκαιρίες σε ανθρώπινες σχέσεις. Εγώ πλέον, ξέρεις, έχω κλείσει το. Ξέρω τα τάδε ανθρώπους. Το συγκεκριμένο αριθμό όσους ξέρω από εκεί και πέρα τώρα για να βάλω άλλον καινούριο. Πολύ μεγάλη διαδικασία. Όσους ξέρω, πέντε, καλά είναι. Εγώ στέλνω και πιθανότητα να κολλήσουμε κόμπι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε κάνα παιχνίδι, να κερδίσουμε κάνα λεφτό. Βεβαίως. Να σηκώσεις κανέναν όροφο πάνω στο πορτοράφτη. Γιατί όχι. Να σηκώσουμε κι άλλο. Άμα λέει. Πόσο όροφο έχεις? Αυτό είναι ουσιαστικά διόροφο. Είναι υπόγειο, α το πούμε. Πάμε να το κάνουμε τετραόροφο. Φύγαμε να το κάνουμε τετραόροφο. Λοιπόν, οι κανόνες είναι πολύ απλοί. Σας κάνω ερωτήσεις, απαντάτε. Έχετε περιθώριο για δύο λάθη. Στο τρίτο πρέπει να σας κατεβάσω δυστυχώς. Και έχετε δύο βοήθειες. Μία, ένα τηλέφωνο. Σαν δικό σας άνθρωπο, τον παίρνετε και ελπίζουμε να ξέρει, και μία τηλέφωνο στον σοφό παππού μου, ο οποίος ξέρει πάντα, δίνει δύο πιθανές απαντήσεις και πρέπει να διαλέξετε τη σωστή. Το έχουμε να ξεκινήσουμε? Βεβαίως, πάμε λοιπόν για ένα χαλαρό 25 ευρώ. Πρώτη ερώτηση, πρώτου γύρου. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΔΕΗ? ΔΕΗ. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. ΔΕΗ. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ναι, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ναι. Ναι. Τελευταία σας λέξη. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ωραία. Πολύ σωστά. Πρώτη ερώτηση. Σωστή. Ωραία. 25 ευρώ στην άκρη. Η ΔΕΗ μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Έτσι. Πάμε δεύτερη ερώτηση για 50 ευρώ. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει εξαφάνιση. Πεντακόσιες ώρες που πήγες φροντιστήριο. Δεκάδες συζητήσεις που έκανες για το μέλλον σου. Πολλά τα επαγγέλματα που απέρριψες. Πολλές οι σελίδες που ζήλεψες. Τα βράδια που έμεινες ξύπνιος για να βρεις τι θέλεις να κάνεις. Και ποτέ δεν το βάζεις κάτω. Η EQ Delta 360. Για τις δυνατότητες που ξέρεις ότι έχεις και τώρα μπορείς να ξεδιπλώσεις. Για τους πρωταγωνιστές της αληθινής ζωής. Η EQ Delta 360. Ο ήρωας είσαι εσύ. Ζώων και φυτών. Σωστό ή λάθος? Σωστό, ναι. Πολύ σωστά, σωστό. Είδατε, ξεκινάμε από τα εύκολα.
Και για να περάσουμε και κάποια μηνύματα. Στον αφρό μας έχει, στον αφρό. Να προσέχετε το περιβάλλον μας. Το ταξί και η πετρέλαιο, αλλά εσείς να προσέχετε το περιβάλλον μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη ερώτηση. Ποια χώρα έχει τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια? Ευρωπαϊκή χώρα ή γενικότερα παγκοσμία? Γενικότερα χώρα του πλανήτη μας. Τι, Αμερική είναι Ήπειρος. Κάθε φορά Αμερική χρυσό μετάλλιο. Η Αμερική είναι Ήπειρος, αλλά έχει χώρες. Ποια χώρα, χρυσά μετάλλια, Τα περισσότερα μετάλλια. Βραζιλία. Τα μετάλλια. Και η Βραζιλία. Να το πούμε και ό,τι γίνει. Δεν ξέρω τι έχεις εσύ στο μυαλό. Εγώ θα λέω κάτι πιο γενικό. Αμερική. Η Αμερική δεν ξέρω αν θα το πιάσω στο δω. Αμερική είναι η χώρα σου λέει. Η Ελλάδα πώς πάει? Τίποτα, χάλια. Πάει καλά. Δεν νομίζω ότι είσαι στην Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα. Βραζιλία λες. Γιατί και δουλειά ο Γιάννης, άντε ξεμπερδεύουμε τώρα. Βραζιλία. Μπλέξαμε εδώ μέσα. Βραζιλία. Τελευταία σας λέξη Βραζιλία. Ναι. Έπρεπε να ανεβείτε λίγο πιο πάνω, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αμερική, Αμερική, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Αμερική είναι Ήπειρος. Δεν πειράζει, παιδιά. Συνεχίζουμε να προχωράμε, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Χάσατε ένα μετάλλιο εσείς εδώ, είχα έτοιμο να σας δώσω. Πάμε τελευταία ερώτηση πρώτου γύρου. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Πού τοποθετούν οι γυναίκες τις τρέσες? Ξέρουμε τι είναι η τρέσα. Η τρέσα, κομμωδίνο, τι πούτε. Στα μαλλιά αυτό. Α, μαλλιά. Μαλλιά. Τελευταία σας λέξη. Ναι. Πολύ σωστά, στα μαλλιά του φωτιστούν οι γυναίκες της τρέσας. Έπαιρνες τις αλλάξεις παγώνεις, λες τώρα τι, καμιά ερώτηση παγίδα είναι, τι είναι αυτό. Απλά πράγματα. Τρέσες που βάζουν εκεί και λες τι ωραίο μακριμαλί, και μετά το βγάζει, το αφήνει στο κομμωδίνο δίπλα, λες α, οκ. Μπράβο παιδιά, είστε γνώστες, έχετε 3 στις 4 από τον πρώτο γύρο, not bad at all. Πάμε δεύτερο γύρο. 75 ευρώ στην άκρη. Στο δεύτερο γύρο κάθε ερώτηση είναι για 50 ευρώ. Πάμε να ανεβούμε λοιπόν λίγο. Ποια δεκαετία εμφανίστηκε το βιντεοπαιχνίδι Pac-Man? Θέλω δεκαετία, εύρος, μην μου πείτε χρόνια. Το 80 και εγώ. Το 80 νομίζω θα έλεγα εγώ. Το 80 και εμένα το 80 μου. Το 70 μου φαίνεται λίγο πολύ πίσω. Το 80 μου. Το 90 πολύ αργά, νομίζω από το 80. Το 80 θα έλεγα. Το κλειδώσουμε εκεί. Δώστε. Φρενάρω στο 80. 80, πολύ σωστά. Τότε είχαμε το Pac-Man. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε Μιτσάρα. Πάμε επόμενη ερώτηση. Πόσα είναι τα χρώματα του Χρήστου στην παιδική εκπομπή της ΕΡΤ? Υπάρχει εκεί μια παιδική εκπομπή. Που είναι τα τάδε χρώματα του Χρήστου. 7. Ναι, 7. Στα χρώματα του ουράνιου τόξου, να το πούμε. Έχουμε και τέτοιο βοήθεια, μην ξεχνάμε. 4-7, εγώ το πιστεύω. Θέλει να πάρετε παππού, έχει αχρωματοψία. Έχουμε ακόμα άλλες δύο ευκαιρίες, έτσι. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Άλλη μια ευκαιρία. Λοιπόν, δεν ξέρω, εσύ θα δώσουμε. Ουράνιο τόξο είναι η εκπομπή, ρε. Νομίζω ναι, 7 θα είναι. Ωραία, αφήστε το πάρτο πάνω σου. Κάτσε, πώς είναι το ουράνιο τόξο, 7 θα είναι. Ναι, 7. Να το δώσουμε. 7! Τελευταία σας λέξη. Ναι. Πέσατε έξω κατά 993 χρώματα. Είναι τα 1000 χρώματα του Χρήστου. Αμά! Πώς την πατήσαμε, σαν πρωτάριδες. Δεν πειράζει, συμβαίνουν παιδιά αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Τώρα συγκεντρωνόμαστε. Πάμε λίγο. Αν είστε μια στιγμή να ζωντανέψουμε λίγο, είναι αυτή τώρα. Παππούς γιαγιά, τώρα θα αφήσουμε όλα τα σόγια. Θες όλα τα σόγια να καλέσουμε. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Επόμενη ερώτηση. Τι είναι η αλμπισελέστε? Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποια βοήθεια, μήπως. Ο πατέρας θα το ξέρει. Πώς το είπατε αυτό? Αλμπισελέστε. 31 είσαι, μην μιλάς στο πληθυντικό. Νιώθω ηλικιωμένος. Τι να κάνει, είναι η τρόπη μου. Δεν έχω ιδέα. Παππού. Κύριε Μίτσο, μην μου μιλάτε στο πληθυντικό. Εντάξει, φίλε μου, εντάξει, με συγχωρείς. Αλμπισελέστε, τίποτα. Να πάρουμε τη βοήθεια του. Το παππού μου φαίνεται θα χρειαστεί. Παππού κατευθείαν, πάμε παππού. Θα το ξέρω ο πατέρα σου, ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτσε, ο πατέρα σου. Άσε, το ξέρω ο πατέρα σου, πατέρα μου. Με τι έχει να κάνει αυτό, έχει να κάνει. Δεν ξέρω, δεν έχουμε πληροφορία. Δεν μπορώ. Πάμε παππού. Δεν μπορώ να βοηθήσω δυστυχώς εδώ πέρα. Πάμε παππού. Θα απολυθώ. Παππού, είσαι εκεί? Είμαι εδώ. Τι ωραίο είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα. Για βοήθα λίγο. Σα δίνω δύο επιλογές. Αν τη Σελέστε είναι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής ή η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας. Αλμπισελέστε, η Πορτογαλίας, Αργεντινής, θα λέγαμε. Αλμπισελέστε, αυτή η κατάληξη κάπου εκεί μου κάνει, πιο πολύ για Αργεντινή μου κάνει αυτή η κατάληξη. Πώς θα το πάρεις πάνω σου. Πορτογαλία ή Αργεντινή. Τι λες εσύ. Αργεντινή θα λέγαμε. Αργεντινή. Αλμπισελέστε. Εγώ δεν είχα ιδέα ότι είναι αθλητική ομάδα. Γενικά με αθλητικά τώρα. Μπορούμε να το ξαναπούμε λίγο αυτό. Αλμπισελέστε. Αμπισελέστε. Αργεντινή, εγώ πήγα. Αργεντινή. Να το πούμε Αργεντινή. Αργεντινή. Τελευταία σας λέξη. Αργεντινή. Παιδιά, είναι όντως η Αργεντινή. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε Μιτσάρα. Κουβάλισες. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση δεύτερου γύρου. Τι ακριβώς κάνει ένας σεξολόγος στα κοτόπουλα. Τι κάνει ένα σεξολόγο στα κοτόπουλα. Πάνε σε αυτόν τα κοτόπουλα που έχουν προβλήματα στήσης. Τι κάνει ένα σεξολόγο στα κοτόπουλα. Τι μπορεί να κάνει. Τα ερευνή. Ελέγχει την γονιμότητα, ας το πούμε. Δεν ξέρω τώρα, έκφραση θέλετε. Τι κάνει, θέλω να μου πεις. Ναι, χρησιμοποιώντας μια πρόταση. Ελέγχει την ορθή αναπαραγωγή, ας το πούμε. Ελέγχει την ορθή αναπαραγωγή των, θα το κάνουμε σε γενική, των κοτοπούλων. Να μια κοτοπούλων. Γενική που πεις, μόλις. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Τελευταία σας. Το πιο λογικό αυτό που... Τι μπορεί, άλλο μπορεί να κάνει. Ενέλατε. Τι αν λέει, αν έχουν στήσει τα κοτόπουλα μου φαίνεται λίγο ακραίο. Γιατί όλοι ξέρουμε πως τα κοτόπουλα έχουν εξαιρετική στήση. Δεν χρειάζονται σεξολόγο να πάνε. Εγώ δεν το γνωρίζω. Ωραία, από αυτό που είπες εσύ, ήταν, ακούστηκε ορθό. Είναι κάτι γενικό, τώρα να το πιάσουν σωστό, δεν ξέρω. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελέγχει τη σωστή αναπαραγωγή των κοτοπούλων. Των κοτοπούλων. Δεν μπορώ να την πω αυτή την γενική, την είπα. Λοιπόν, την σωστή αναπαραγωγή που έχουν τα κοτόπουλα. Αυτό κάνει, αυτή είναι η τελευταία σας λέξη. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι λέξη, ήταν μια σειρά από λέξεις. Αλλά πώς να το πω σε λέξη, ναι. Ναι, πέσατε κάπως κοντά, αλλά δεν είναι σωστό. Δηλαδή, αν σας πω την απάντηση, θα καταλάβετε ότι δεν είναι σωστό. Ελέγχει αν το κοτόπουλο που γεννήθηκε είναι κόκορας ή κότα, αρσενικό ή θηλυκό, και γένος. Το τοποθετεί στην κατάλληλη πτέρυγα. Πιο πολύ το, εδώ πέρα το σεξολόγος είναι από το σεξ το γένος και όχι από το σεξουαλική διαδικασία. Το γένος έλεγχε. Ναι, ναι. Την πατήσαμε. Την πατήσαμε με ξένα. Κουβά, δεν πειράζει. Πώς την πατήσαμε έτσι τώρα, παιδιά. Σταματάμε λοιπόν εδώ, δεν πειράζει παιδιά. Δεν πειράζει. Σημασία έχει η εμπειρία. Η παρέα σας και η εμπειρία. Αυτό. Ακριβώς. Και τώρα έχετε τη γνώση. Αν ποτέ βρεθείτε και αράζετε με μια παρέα σε μια καφετέρια και θέλετε να γίνετε το κέντρο του ενδιαφέροντος, θα πείτε παιδιά, ξέρετε τι κάνει ένας σεξολόγος στα κοτόπουλα. Μερικά φίλοι θα σηκωθούν και θα φύγουν, γιατί είναι παράξενο πράγμα να πει κανείς σε παρέα. Αλλά εσείς πείτε το, έχετε τη γνώση πια. Έχουμε τη γνώση. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ρε παιδιά. Γεια σας. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Εντάξει, ωραία, περάσαμε. Δυστυχώς δεν κερδίσαμε. Όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ωραία εμπειρία. Ωραία εμπειρία. Αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Σαν να βλέπω δύο παιχτράκια εδώ πέρα, δύο πελατάκια, εδώ, α, να την κούρσα μου. Πάμε, το έχουμε, γεια σας, ο άλλος έβγαλε ήδη τον μπουφάν, ήρθε η ώρα να μπούμε σε αγώνα κανονικά. Καλησπέρα. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε. Είμαστε καλά, εσείς. Πολύ καλά. Καλό δεν είναι. Ο Exhibit το έχει φτιάξει. Ναι, το πήγαμε στο Ping My Ride αυτό και μας το φέραμε. Τέλειο. Βάλτε καμιά ζώνη για να ξεκινήσω εδώ, γιατί δεν μπορούμε να σταθώ πολύ εδώ που στήρα. Οπότε γρήγορα απ' την άλλη, ο Exhibit έχει γυρίσει απ' την άλλη, εκεί είσαι. Παπ, φοράτε και εσύ και ο άλλος και πάμε να μου πείτε ονόματα για να μην σας λέω και εσύ και ο άλλος. Αμέ. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Ωραίος συμπερισμό είχαμε εκεί. Κωνσταντίνος και... Στάθης. Στάθης, Κωνσταντίνος και Στάθης.
Πού σας πάω ρε Κωνσταντίνη και Στάθη? Μελίσια πάμε. Οκ. Τι έχει εκεί στα Μελίσια? Θα πάμε σε μια ποιητική βραδιά. Στο σπίτι ενός συμφοιτητή. Πού έχετε μπλέξει, τι όντως? Είμαστε σε κάτι κύκλους διανόμενων. Εντάξει τώρα οι φοιτητές τι κάνουν? Έχετε πολύ διανομιστικό ύφος. Διαβάζουν ποίηματα, τι κάνουν? Αλλά, είμαι σίγουρος πως δεν κάνουν αυτό οι φοιτητές. Ή τέλος πάντων εκεί, εντάξει, εκεί που ήμουν εγώ φοιτητής. Ναι. Τι... τώρα μας βλέπουν και οι κάμερες, εντάξει, μπορούμε να πούμε παραπάνω. Δεν μπορείτε να πείτε παραπάνω. Νιώθω πως δεν θα είναι απαραίτητα ποιητική βραδιά. Θα είναι μια βραδιά που... θα είναι μια βραδιά. Σουρεαλιστική. Αν τυχόν πάτε και από υποχρέωση και θέλετε να αργήσω ή να χάσω τη διαδρομή, μπορώ να το κάνω. Μπορείτε να μου πείτε το μάτι. Όχι, όχι. Μόλις τελειώσουμε μπορεί να έρθει και εσύ. Ναι, καλά, θα τρέξω εγώ. Ειδικές βραδιές, άλλο τίποτα. Είναι η φάση μου γενικά αυτή. Ωραία, τέλεια. Και ποτό και φαγητό. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ, αν δεν τρακάρω εδώ, φίλε μου, μισό λεπτό. Ναι, ναι, προσέξτε εδώ, γιατί τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Όχι, τράκα, να πάρουμε και αποζημίωση. Μιλάτε στο πληθυντικό για να νιώσει ηλικιωμένος τώρα, αυτό κάνετε εδώ. Όχι, στον ελληνικό. Α, πόσο χρονών είστε? Θα γίνω εγώ τώρα 27. Α, κάτσε ρε άνθρωπε, 27 χρονών είσαι. Νόμιζα ότι θα είσαι 21, μου λες είμαι φοιτητής, τι πήγες στραβά, λέω. Όχι, όχι, εντάξει, μεταπτυχιακό, τελειώνω τώρα, έχω πάει και στρατό και τα λοιπά. Okay. Τι σχολή τη σπουδάζει? Βιολόγο. Βιολόγο. Ήμουν, είμαι βασικά. Και... κλασικέ ποιητικέ βραδιέ βιολογία που γίνονται. Ακριβώ, ακριβώ. Και εσύ, φίλε μου? Εγώ είμαι 29, τώρα τα κλείσα. Ναι. Το Νοέμβριο και σπουδάζω οικονομικά. Okay. Με λίγο άσχημα, νόμιζα ότι επειδή ξεκινήσετε να μιλάτε στο πληθυντικό θα είστε 21-22. Ωραία, θα ήταν. Κοντζάμα ντραχαλέει ρε και μου μιλάτε στο πληθυντικό. Ρε. Ρε, μην έρθω εκεί πίσω τώρα και. Εντάξει, όχι, όχι, μην έρθω. Με έχετε δει πως είμαι, δεν είναι για κανένα απειλητικό, αλλά τέλος πάντων τώρα το λέω έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ξέρετε καθόλου τους κανόνες αυτό εδώ πέρα? Κάτι μας είπα. Λίγα πράγματα. Σα κάνω ερωτήσει και απαντάτε, είναι πιο απλό. Τώρα έχετε. Τρία λάθη. Στο τρίτο σας πέταξα έξω. Τρεις ζωές. Και εγώ είμαστε. Και εγώ είστε. Κανονικά θα σας βάλω, θα φέρω ένα στουπί και θα σας ανάψω φωτιά. Okay, εντάξει, λοιπόν, σωστό. Έχετε σωστό. Δύο βοήθειες. Μία θα πάρετε τηλέφωνο κάποιον δικό σας, κάποιο συμφοιτητή εκεί από την ποιητική βραδιά, φαντάζομαι. Ωραία, ωραία. Και το άλλο είναι ένα τηλέφωνο στον παππού μου, ο οποίος είναι σοφός γενικά. Στον παππού σου? Στον παππού μου. Μάλιστα, ωραία. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι σοφός γενικά, έχει απαντήσεις για όλα. Θα σας δώσει δύο πιθανές απαντήσεις. Διονύσης κι αυτός. Διονύσης, τι τώρα. Okay. Και τυχαίο ήταν, νομίζεις? Όχι. Και ο παππούς του επίσης Διονύσης, μου σου πω. Και είναι για αυτός που ξεκίνησε το παιχνίδι, με το πρώτο. Είναι ο πρώτος Διονύσης που ναι, οδήγησε το πρώτο ταξί, ήταν άμαξα τότε, φαντάζομαι. Ακόμα τους έκανε ερωτήσεις επί του κρατίας. Λοιπόν. Okay, ωραία, οπότε ξεκινάμε, λέτε. Ναι, πάμε. Πόσο σίγουροι είστε? Για δώσε ένα χειροκρότημα λίγο, θα γουστάρουμε. Πάμε λίγο. Θα δούμε. Ηχητικά το έχουμε, μιλάμε δυνατά. Είστε μια χαρά. Ναι, είστε τέλω. Πολύ δυνατά, ναι, σας έχω μέσα στα αυτιά μου εδώ. Ξεκινάω. Πρώτη ερώτηση για 25 ευρώ. Μάλιστα. Πώς λένε την αγαπημένη του Ποπάη? Παρέλει μικρή. Δεν έχετε προλάβει Ποπάη. Πέσαμε σε ένα Ποπάη. Που ξέρετε αυτόν με τα χέρια. Όταν μπαίνουν τα σφανάκια, τα μπράτσα και τα λοιπά. Όχι, ρε γάμο το. Τίποτα. Δεν πάει πουθενά ο νου σας για την ερωμένη του, την φιλενάδα του. Το έχεις? Όχι, δεν το έχεις. Και εγώ δεν το έχω. Τι εσείς τι βλέπετε στην ηλικία σας? Δεν διαβάζουμε ακόμη κι εμείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πιο μετά. Είμαστε παιδιά των βιντεοπαιχνιδιών. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Τέτοια. PlayStation 2. Ποια είναι η ερωμένη του Πίκατσου, πες μου? Δεν είχε. Ούτε ο Ράιτσου. Όχι. Εσύ με Pokémon ξεκίνησες, ε. Ο Άσι είχε βρει καμία ποτέ? Δεν βρήκε, όχι. Δεν βρήκε. Πάντα χλάπητε σε δεν. Αφού σχολιόταν με Pokémon αντί να πάει να βγει κανένα ραντεβού. Μάλιστα. Με τη μία δεν είχε κανένα ραντεβού. Παιδιά, εντάξει, θέλετε να πάρετε κάποιο τηλέφωνο ή θέλετε να. Νομίζω να την κάψουμε, μωρέ. Την κάψετε. Olive Oil είναι το όνομα τη. Olive Oil. Ναι, Olive είναι το όνομα τη. Olive Oil. Το κακό είναι ο Μπρούτο. Ωραία φασούλα γενικά, ψαχτείτε με Ποπάη. Διαβάζουμε. Δεν μασάμε. Πάμε δεύτερη ερώτηση. Πάμε. Ποια αθλητική δραστηριότητα στα ελληνικά ονομάζεται αντισφαίριση? Για πάμε. Ναι, και εγώ αυτό. Κάτσε να το περίμενα να το. Πέτο. Σφαίριση. Αντισφαίριση, έτσι. Νομίζω ναι. Δεν σας ακούω εκεί πίσω. Το έχουμε. Νομίζουμε ότι το έχουμε. Ωραία. Να συμβουλευτούμε. Δεν ξέρω. Ένα τον άλλο λίγο ή το έχουμε. Το οροσκόπιο να δούμε τι θέλετε. Όχι, θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε. Για πες. Το τένις. Ωραία, πολύ σωστά, μπράβο! Το πάντα πρέπει να
Τέλεια. Λοιπόν, η Όλυβη ήταν μια κακοτοπιά και πάμε τώρα στην πορεία για με την Όλυβη. Είστε και μικροί εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τρίτη ερώτηση πρώτου γύρου. Μάλιστα. Στον Όλυμπο. Όπα. Στην κορφή πάνω. Αμέ. Πόσοι θεοί της ελληνικής μυθολογίας κατοικούν? Κάτσε. Ένας, ο ένας γελάει, ο κάτσε. Κάτσε να τους μετρήσω, μην γίνει καμία βλακία εδώ πέρα. Μην ξεχάσουμε κανένα θεό απ' έξω. Κάτσε, θες και τα ονόματα. Όχι, είμαι που μπλέμε με τον αριθμό. 12. Ναι, μπράβο, ρε. Το πήρε πάνω, πού συμβουλεύτηκε. Το πήρε πάνω, ρε. Το πήρε πάνω, εντάξει, και εγώ δεν το άφησα πολύ. Το είπα, ναι, μπράβο, γιατί. Εντάξει, εντάξει. Ήταν για μένα πάνω και ήταν αυτό. 12, κομπλέ, πάμε. 50 ευρώ δικά σας, παιδιά. Κάνουμε χαμό. Κάνετε χαμούλι, εντάξει, έτσι. Εντάξει, αλλά. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και υδρώνουν από την παραγωγή. Λέει, έχουμε χάσει ήδη ένα 50 ευρώ. Υδρώνουν οι τσέπες τους. Έτσι. Ξεκάθαρα, καβουράκια μέσα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πρώτου γύρου. Μάλιστα. Ο Μενέλαος Λουντέμις έγραψε το βιβλίο «Ένα παιδί μετράει». Θα το πάρω πάνω μου. Πάρ' το πάνω σου. Να σε συμβουλευτώ. Για πες. Άστα. Δεν χρειάζεται να το ψιθυρίζει, ενώ. Α, ναι, ναι, αυτό, ναι. Δεν είναι ότι αν δεν μου πει όσο το σκέφτεσαι, θα πω απ' λάθος. Α, όχι, όχι. Πρέπει να καταλάβει. Με την ετάστρα, κι εγώ έτσι λέω. Να το δώσω. Ναι, το δίνω, ετάστρα. Δεν είναι product placement για γνωστό αυτοκίνητο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Παιδιά, 75 ευρώ. Καλά δεν είναι. Πάμε χαμός. Είμαστε καλοί νομίζω. Δεν είναι λίγο. Πάμε δυνατά. Τώρα που σα βλέπω έτσι μου φαίνεστε κατά 75 ευρώ πλουσιότεροι και αυτό γράφει στο βλέμμα σα. Μπράβο. Πάμε δεύτερο γύρο. Πάμε, ναι. Λέω ότι είναι 50 ευρώ η κάθε ερώτηση. Οπα. Ναι, σου λέω τώρα. Μισό λεπτό. Μπορείτε να διαχειριστείτε τόση πίεση, θέλετε λίγο να κάνετε. Να ανοίξω λίγο αυτό το. Ένα παλμογράφο, φίλε. Αυτό. Δεν έχω πίσω παλμογράφο τώρα. Τον έχω αφήσει στο άλλο παντελόνι μου τον έχω τώρα. Δεν πειράζει. Βαθιέ ανάσε, όχι μεγάλε εκπνοέ γιατί έχουμε και ένα COVID. Εντάξει, έχουμε κάνει τα τεστ μα. Λοιπόν. Πρώτη ερώτηση δεύτερου γύρου. Για πάμε. Πάμε, ναι. Ποια ιαπωνική πόλη χτυπήθηκε πρώτη με ατομική βόμβα? Α, κάτσε εδώ να το σκεφτούμε λίγο. Για σκέψου. Μην ψιθυρίζετε, να ακούμε κι εμείς. Ναγκασάκι, Χιροσίμα θα έλεγα, αλλά για σκέψου κι εσύ. Έχουμε κάνει ένα λάθος, Έχετε κάνει ένα λάθος. Το ότι ήρθατε σε αυτήν την εκπομπή. Όχι, έχετε κάνει την λόγη. Έχετε ακόμα δύο. Θα λέγεις Χιροσίμα. Ναι. Ωραία, ναι. Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Ναι, Χιροσίμα. Χιροσίμα. Πολύ σωστά! Χιροσίμα. Μπράβο, ρε παιδιά. Και Χιροσίμα είναι αγκασάκι θα ήταν εκεί μέσα, αλλά πάντα τη λένε πρώτη, οπότε ναι. Λογικά πάει με τη σειρά που πέσανε οι βόμβες. Μπράβο, λοιπόν. Επόμενη ερώτηση. Όπα, περίμενε, κάτσε. Κάτσε, πες μας κατά πόσο είμαστε κοντέρτη ή γράφει. Ό,τι γράψει το ταξίμετρο θα σας το αφαιρέσω από τα λεφτά. Α, εντάξει, να τι έτσι. Για σαν τους φόρους, εντάξει. 125 έχετε κερδίσει μέχρι στιγμής. 125 δεν πάμε άσχημα. Θα δω τι θα αφαιρέσουμε. 125 και οι δύο, έτσι. Δεν ξέρω τι μοιρασιά θα κάνετε. Όσο πιο πολλά κερδίζουμε, τόσο πιο πολλά θα πάρει ταξίδι. Σωστό, σωστό. Σωστό κι αυτό, αλλά εγώ προτείνω να τα μοιράσετε τα δικά σας ανάλογα με το ποιος θα απαντήσει τις περισσότερες. Οκ. Το 50-50 κόντρες. Το 50-50 πέθανε, παιδιά. Ο Τσάμπας πέθανε. Λοιπόν, ερώτηση. Είστε single? Έχετε κάποια σχέση? Αυτό είναι ερώτηση για 50 ευρώ. Ναι, ναι, αυτό είναι για 50 ευρώ. Πρέπει να απαντήσουμε και οι δύο το ίδιο πράγμα όμως. Παιδιά, όχι. Ρωτάω να δω. Εγώ τουλάχιστον. Ναι, εσύ δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ είμαι single. Εγώ έχω σχέση. Πόσο... Κοίτα, θα σου δώσω μια συμβουλή. Ναι. Όταν βγαίνεις στην τηλεόραση και σε ρωτάνε αν έχει σχέση, πες δεν έχω ή πες έχω. Μην λες εγώ έχω σχέση. Ναι. Μην το λες έτσι, γιατί μετά πες να μην έχεις. Θέλει μια προσεκτική διαχείριση. Λοιπόν, να μην το δεις. Εγώ έχω. Με ποιο ενθουσιασμό να πάρουμε. Έχω πολύ καλή σχέση. Πάρα πολύ καλή. Αυτό. Τέλεια. Περνάω τέλεια. Μια πολύ ωραία σχέση, περνά τέλεια. Ωραία, ναι, λοιπόν. Είμαι... Έχεις λοιπόν μια σταχτοπούτα στη ζωή σου. Αυτό όλο ήταν ένα πολύ περίπλοκο τρόπο για να έρθω στην επόμενη ερώτηση. Έχω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λοιπόν τη σταχτοπούτα. Χόρευε αυτή, πολύ μεγάλη χορευταρού. Και έχασε κάτι στο χορό. Μάλιστα. Τι έχασε στο χορό? Σανδάλι ήταν. Βοβάκι. Ναι. Μήπως ήταν βοβάκι. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω θα το πάμε έτσι χωρίς βοήθεια αυτό. Το έχουμε νομίζω. Λοιπόν, να σας ακούσω με αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι το ξέρουμε. Είναι το γοβάκι. Είναι το γοβάκι, μπράβο. Αυτό είναι. Ήτανε το γυάλινο γοβάκι, το οποίο δεν ξέρω πώς λειτουργεί να φοράς γυάλινο γοβάκι. Είναι, περιμένει να πας στο νοσοκομείο με κάθε απότομο βήμα κάτω. Ναι, ισχύει. Μπράβο, παρόλο αυτό. Αυτό ήταν, παιδιά. Πολύ σωστό. Τέλεια. Μπράβο. 175 ευρώ είναι δικά σας. Βρε σατανάδες. Ω Θεέ μου. Πάμε να βάλουμε 50 ευρώ ακόμα. Περάσουμε τα 200. Δεν νιώθω καλά. Καλά δεν είναι. Πάμε. Να τα αφήσω. Πάμε. 2-25. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, πάμε. Πώς λέγονται τα αδέρφια που έχουν έναν γονιό κοινό?
Έναν γονιό. Έναν γονιό. Δεν έχει σημασία ποιον. Ετεροθαλή, θα λέγαμε. Ξεκινάτε με, με αυτοπεποίθηση και το μαζεύετε μετά. Ετεροθαλή, αδέρφια. Πολύ σωστά, λοιπόν. Ετεροθαλή, αδέρφια. 225 ευρώ δικά σα. Όχι, ζεστά και μετρητά. Ζεστά και μετρητά. Αδέρφια, έχετε. Ναι, εγώ έχω. Δεν έχω. Για αυτό είμαι σίγουρο. Δεν είναι σαν τη σχέση, δεν έχω αδέρφια. Το πε με σιγουριά. Έτσι πρέπει. Μπράβο. Είσαι σίγουρο. Μαθαίνει. Εντάξει τώρα. Αδέρφια, δεν μπορεί να σε παρατήσει ο αδερφό ή αδερφή. Και όταν δεν είναι αναγκασμένο να σε. Όταν δεν ξέρεις τι θα βγει στη φορά. Λοιπόν, μπαλίτσα βλέπουμε, πώς πάμε. Και παίζουμε και βλέπουμε. Και παίζουμε και βλέπουμε. Καμία σχέση με μένα δηλαδή. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Το Camp Nou είναι έδρα ποιας ομάδας. Θα το πάρω πάνω μου, το ξέρω. Έλα, το έχει. Το ξέρω ακόμα κι εγώ. Το ξέρεις κι εσύ. Μπαρτσελόνα. Πες το δυνατά. Μπαρτσελόνα. Μπράβο, ρε πανέμορφε μπάρε. Συγχαρητήρια. Τρελαίνουμε που είστε πάντα. Το ξέρω να το πω. Είναι η Μπαρτσελόνα. Και στο τέλος της λέει κάθε φορά μαζεύεστε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δίνουμε ένα περιθώριο. Να ξέρετε ότι αν δεν μου πείτε αυτή είναι η απάντηση, εγώ δεν θα σας χρεώσω λάθος. Θα πρέπει να μου το πείτε με αυτοπεποίθηση για να πω. Α, τέλεια. Μάλιστα. Αυτό, μην αγχώνεστε. Λοιπόν. Μπαρτσελόνα. Μπράβο, ρε παιδιά. 275 ευρώ δικά σας, ρε. Ρε τι ωραία! Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. 275 ευρώ δικά σας. Τι ωραία! Τι ωραία! Πάμε να. Αυτό ήταν high 10, σωστά. Ναι. Έτσι. Τα high 5 είναι φλόρικα, είμαστε για πιο πάνω. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Ωραία. Ανεβαίνουμε γύρω, ανεβαίνουμε χρηματικά ποσά που κερδίζουμε σε κάθε ερώτηση. Ω Θεέ μου. 100 ευρώ η κάθε ερώτηση. Για πάμε λίγο ένα drum roll ωραίο εδώ πέρα. Λοιπόν, η Αβάνα είναι πρωτεύουσα ποιας χώρας. Το πάνε πάνω σου. Έλα. Πάρτο. Είναι πρωτεύουσα της Κούβας. Μπράβο, είναι πρωτεύουσα της Κούβας. Μπράβο. Κουράκι Αβάνας έχουμε κάνει ποτέ. Δεν θα πει λογικά. Ήταν πολύ ωριακό, δεν είχαμε κάνει, είχα την ευκαιρία αλλά δεν έκανα. Ναι. Ήμουν ένα μικρός όταν παρουσιάστηκε μπροστά μου. Μίλαγε στον κόσμο στο πληθυντικό τότε ακόμα. Ναι, ακριβώς. Ωραία, λοιπόν. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Μπράβο, πολύ σωστά παρόλα αυτά. 100 ευρώ, έτσι, με το 100 με ευρώ στην τσέπη ακόμα. 3,75. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι, το είπαμε μόλις τώρα. Έτσι, υπόθηκες. Είναι εκεί έξω πια. Σταράτα. Ναι. Πώς αλλιώς, θέλω να μου πείτε, πώς αλλιώς ονομάζεται η ειδωλολατρία. Όπα. Στα ελληνικά πάντα, ε. Ναι, ναι. Πώς αλλιώς ονομάζεται η ειδωλολατρία. Ξέρεις να μου πεις τα αγγλικά έτσι από περιέργεια τώρα. Πώς, αρχιελληνικά. Ξέρεις να μου πεις τα αγγλικά έτσι από περιέργεια τώρα. Και σε κάποια άλλη γλώσσα εγώ βάζω Google Translate και το δω. Κάτι παγανισμός θα έλεγα, αλλά είναι λίγο ρίσκο, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι καμία σχέση. Όχι, δεν είναι. Έχουμε κάνει μία λάθος, ε. Έχουμε κάνει μία λάθος και δικαιούμαστε άλλα δύο λάθη. Όχι. Άλλο ένα λάθος δικαιούμαστε, βοήθεια, αλλά όχι. Να πάρουμε τον παππού. Νομίζω. Λοιπόν, παιδιά, έχετε κάνει ένα λάθος. Αν κάνετε άλλο ένα, ναι. Στο τρίτο σας κατεβάζω. Ναι. Α, οπότε έχουμε περιθώριο για άλλο ένα λάθος. Μήπως να. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Ναι. Μήπως να την κάψουμε. Τι. Και μετά όμως δεν έχουμε. Υπάρχει και το τηλέφωνο, να ξέρετε. Ναι. Νομίζω. Να την κάψουμε. Ή αυτό. Ναι. Ή παίρνουμε το φίλο μας, το Γιάννη. Να πάρουμε το φίλο μας. Είναι ειδωλολάτρης γνωστός ο Γιάννης. Ναι. Ωραία, ναι. Μήπως αυτή τη στιγμή λατρεύει κάποιο είδωλο όμως, θα μπορεί να μιλήσει. Θα το δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού. Για πάμε. Τον παίρνουμε εμείς απευθείας. Τον παίρνετε εσείς απευθείας για να γλιτώνουμε και τις χρεώσεις. Κατάλαβα. Σωστό. Πόσα λεφτά σας δίνουμε, δεν μπορεί να αναλαμβάνουμε κάτι. Για να δούμε, κάτσε γιατί να έχει και σήμα. Ναι, έχει. Μα τι γίνεται, λοιπόν. Είσαι ευχαριστημένος με τον πάροχό σου. Είχα κάποιες κόντρες. Θα μας προτείνει καλύτερο. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν βαριέσαι. Όχι, γενικά ναι. Ανοιχτή γενικά ακρόαση. Ανοιχτή. Πούσε, ρε. Σήκωσε το, ρε. Το έχει σηκώσει ήδη, του μιλάς νομίζω. Έλα, ρε, φίλε, τι κάνεις. Καλά είμαι. Λοιπόν, έλα να σου πω. Δυνάμωσε λίγο αν μπορείς το Γιάνναρο. Δυνατά τον έχω, ακούγεται. Εντάξει, πες του να φωνάζει. Φώναξε, φώναξε, Γιάννη, για φώναξε. Κάτσε πίσω, σε κάτσε πίσω, μην φεύγεις από το πλάνο. Λοιπόν, ακούμε, ναι. Έλα, σημαντική ερώτηση. Μια σημαντική ερώτηση πρέπει να σου κάνουμε. Μην τον αγχώσεις ακόμα. Τι φοράς, όχι. Όχι τι φοράς, λοιπόν. Πώς αλλιώς ονομάζεται η ειδωλολατρία. Ειδωλολατρία ή ειδωλολάτρες. Ειδωλολατρία. Ειδωλολατρία, στα ελληνικά ένα συνώνυμο της λέξης αυτής, πώς αλλιώς ονομάζεται. Ένα συνώνυμο της ειδωλολατρίας. Ναι. Για να δούμε. Παγανισμός. Παγανισμός λες, ε. Και εγώ το σκέφτηκα, αλλά εδώ είχε αμφιβολίες ο Κωνσταντίνος, αλλά εσύ λες αυτό. Έλα, δύο στους τρεις αυτό λέτε, ξέρω εγώ.
Καθημερινή φροντίδα για όλους. Στον Γαλαξία θα βρείτε Zeva Deluxe χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων 50% φθηνότερα. Dixan Scone υγρό 46 μεζούρες μόνο 7 και 10. Προϊόντα Vapona μείον 50%. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Οκ. Ωραία, εγώ θα εμπιστευτώ τον Γιάννη. Παιδιά, και εγώ εμπιστεύομαι τον Γιάννη. Είναι. Δίχως Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Μπράβο, Γιάννη. Παγανισμό, πολύ σωστά. Πάμε να. Τον έλα, Γιάννη. Εδώ τώρα, αν μπει κάποιο τώρα, ανοίξει το κανάλι, φαίνεται σαν να χειροκροτάμε τον παγανισμό. Μπράβο, Γιάννη, το βρήκε. Μπράβο, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε για την επιβεβαίωση. Το είχα σκεφτεί και εγώ. Έχει κερασμένη πίτσα. Θα σε κεράσουμε πίτσα, ε. Ένα κομμάτι λιγότερο, εσύ που είχε αμφιβολίε. Λοιπόν, παγανισμό. Παγανισμό. Πώς μην αφισβήτησα, βρε μου. Παίζεις στα μηνιαία συνέδρια παγανισμού να μην αναφέρεται τόσες φορές η λέξη παγανισμός. Αλλά παγανισμός, ναι. Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά. Κάψαμε τη βοήθεια, το ξέρω. Δεν πειράζει. Έχετε και τον παππού, έχετε και λάθος ακόμα. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά, παιδιά, πολύ δυνατά. Σε τι χρήματα είμαστε τώρα? Σε τι χρήματα? Τώρα μπήκαμε πρώτος γύρος, πρώτη ερώτηση. 4,75. Τι λες τώρα? Να είναι επιφώνημα. Μπορούμε να το κρατήσουμε, να το βάλουμε σαν ήχο όταν κάποιο νικάει. Ακούγεται, ακούστε. Για δώστε το μαλλιμία. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Χορεύονται με τους λύκους. Λοιπόν. Αμά, δε μου. Πάμε. Οκ. Από ποιον είχε πάρει το όνομά του το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου? Από τον Γιώργο. Κλασικός. Πήγαν έτσι να βοηθήσω, αλλά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Από κάποιον άνθρωπο. Έχεις το λόγο μου ότι δεν είναι από κάποιο κατοικίδιο. Τι Έχεις ιδέα εσύ, μπα. Όχι. Αυτό λοιπόν, αν δεν έχετε καμία ιδέα. Ναι, αυτό τι σας είναι. Νιώθω, γιατί και εγώ δεν έχω καμία ιδέα από ποδόσφαιρο. Μπορείτε είτε να πάρετε τον παππού μου, θα σας δώσει δύο πιθανές απαντήσεις, αλλά γενικά βοηθάει ο παππούς μου. Δηλαδή δεν είναι ότι θα. Τώρα αυτό είναι και. Ο παππούς πόσο χρόνο είναι? Είναι, τα έχει τα χρόνια. Δεν θέλω να το πω δημόσια, αλλά ναι. Είναι mid-90s. Να το παίξουμε okay. Παππού ή να πάμε να κάψουμε και να πάμε σε. Ή αυτό μπορείτε. Α την κάψουμε. Ναι. Α την κάψουμε, ωραία, πάμε. Έλα, την πες ένα όνομα τυχαία. Λοιπόν. Κάτσε, ο Γιάννης Κότσιρας, πες κάποιον. Λοιπόν, από ποιον πήρε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο? Το πρώτο, μην πεις του Δευτέρου, στο πάρω λάθος. από τον... Ποιος κάνει πρόεδρος της FIFA? Μα είναι πιο παλιά αυτή, το πρώτο παγκόσμιο ήταν 1000... Παιδιά, νιώθω πως διαφωνείτε, δεν έχετε την παρομικρή ιδέα ποια είναι η απάντηση. Δεν έχετε να τσακώνεστε, δεν είναι αυτό το πείτε, εκεί είστε κοντά. Λοιπόν, από τον... Πες ένα Γερμανό. Έλα, το Φρέντι Γερμανό, να πούμε. Από το Γιώχανσον. Από το Σκάρλετ Γιώχανσον. Λοιπόν, όχι, είναι Ζήριμε. Αν δεν το βρίσκαμε τίποτα. Και το μόνιμο κύπελο το έκλεψαν από τη Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία. Σόπα! Ναι, βράβο, όπως σε βλέπω, με βλέπει τώρα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση γιατί φτάνετε στον προορισμό σας, παιδιά. Στενοχωριέστε. Και εγώ έχω περάσει καλά, αλλά δεν πειράζει. Αυτό σημαίνει πως ασφαλίζετε με κάποιο τρόπο να τα χάσετε. Σωστό. Καλό είναι, λοιπόν. Ναι, δεν τα χάνουμε. Πάμε. Για πάμε. Πάμε, παίχτω. Τι είναι η γυμνοφορία? Όπα, η γυμνοφορία. Λίγο αντιφατική λέξη ακούγεται. Γυμνοφορία. Φέρομαι γυμνός. Περιφέρομαι γυμνός. Νομίζω θα. Καλό είναι να πάρουμε τον παππού. Νομίζω... Παππού Διονύση. Παίξε τον παππού. Η ερώτηση είναι καλή διαχείριση να πάρουμε τον παππού. Ναι, παππού. Μπορεί να θυμάται τα χρόνια των κύπρων. Παππού, είσαι εκεί. Παππού. Είσαι γυμνός όπως πάντα. Κλασικός παππούς. Μια και την κάνει, θε να μα πει και τι είναι, ρε παππού, γιατί προέκυψε σαν ερώτηση. Θα σα δώσω μια επιλογή. Για πάμε. Η αίσθηση ότι κάποιο ευθύνει ψυχικά. Τι λέω. Ότι θε να κάνει τη γυμνό στο μπαλκόνι μα σε βλέπουν απέρα. Πώ τα είπε, δεν τα ξέρω. Το πρώτο ήταν η αίσθηση ότι κάποιο ευθύνει ψυχικά. Ή. Ότι θε να ράζει γυμνό στο μπαλκόνι μα σε βλέπουν απέναντι. Το πρώτο ακούγεται πιο intellectual. Και εμένα, μου αρέσει το πρώτο. Ταιριάζει πιο πολύ στη βραδιά ποιήσης. Ναι, ναι. Και θα είναι και μια καινούργια λέξη που το ένστικτο μου θα εντυπωσιάσουμε από αυτό. Θα μπείτε μέσα, τι λέει γυμνοφόρη μου, την πετάξτε τώρα, ναι, μια λέξη που μάθατε. Θα μας γδίσετε ψυχικά, απόψε. Θα κοπεί αυτό. Ναι, πάμε στην πρώτη. Στην πρώτη, τέλεια, και οικονομικά δίνετε εσείς εμάς, διότι είναι σωστό. 575 ευρώ είναι δικά σας, πανά θεμά σας. High five από πόστα, Διονύση.
Είμαστε κάτω από το. Ελά, χαϊφάει. Μακρινό, εδώ στο παπ. Ωραία. Είμαστε κάτω από το σπίτι του φίλου εδώ πέρα με την πίτικη βραδιά. Μισό να παρκάρω κάπου εδώ να βγάλω τα. Τέλεια, αρέσει, τέλεια πήγαμε. Μπράβο. Δεν πήγατε καθόλου. Θα τα χαλάσουμε όλα στα βιβλία. Ε τώρα 575 ευρώ είναι τύπου. 575? Ναι, ναι, ναι. Είναι άσχημα. Παιδιά ήταν καθόλου άσχημα. Καθόλου. Τι λε τώρα. Μαζί το πάμε. Κάτσε να σταματήσω κάπου. Πόσε πίτσε είναι αυτά τα λεφτά. Μην τα κάνετε όλα πίτσε. Μην τα κάνετε σε πίτσε. Δεν έχει κανένα αναψυκτικό. Είναι χιδαίο, ναι. Μπράβο, παιδιά. Τέλεια, μας χδίσατε πάλι. Εντάξει, έπεσε σε λίγο τζάμα. Ανάβω τα αλάρμ. Τι έγινε, ρε, εντάξει. Μας κορνάρουν με αγάπη από πίσω. Πιστεύω. Να βγάλουμε τη ζώνη. Βγάλτε ζώνη εδώ, δεν θα σας ξεκινήσω anytime soon. Οπότε είστε ασφαλείς. Λοιπόν. 575 ευρώ, κάτσε να τα μαζέψω λίγο εδώ να σταθώ. Ναι, ναι, ναι. Η θέα του χρήματος να δω πώς θα σας κάνει να νιώσετε. Για να διάδειξα. 575 ευρώ, παιδιά, τα βλέπετε εδώ που ανεμίζουν. Ω, θέα μου, για κοιτά, για να τα δεις. Και μυρίζουν χρήμα. Δικά σας. Λοιπόν. Νιώθω σαν τον καβούρι από τον Μπόμπου Σουγκαρέκ τώρα. Αυτό είναι, θα στα δώσω τώρα. Κάτσε, Φίλιπ, είναι με τον κατώτατο τώρα εμείς. Ναι. Περίμενε όμως τώρα. Μπορείς να τα πάρεις τώρα έτσι στο χέρι εδώ πέρα ή να παίξει το και καρτέρι που λένε και να σου κάνω μία ακόμα ερώτηση όπου αν μου την απαντήσετε σωστά. Τα διπλασιάζετε, φεύγετε με τα διπλάσια, τα οποία είναι 1150, ήθελα να τεστάρω τις θετικές επιστήμες, 1150 ή αλλιώς φεύγετε με 0 ευρώ. Είναι ένα ρίσκο εδώ πέρα, αλλά μιλάμε, δεν ξέρω, θα το πάρετε. Δεν μας παίρνει. Δεν δικαιούστε βοήθειες, δεν δικαιούστε λάθη εδώ, έτσι. Θα το παίξουμε. Να πάμε safe. Θα το παίξουμε συντηρητικά, μάλλον. Το παίξετε συντηρητικά, δεν θα την κάνω την ερώτηση παρόλα αυτά, να ξέρετε. Να δούμε αν θα την απαντήσουμε. Να δούμε τι χάσαμε. Να δούμε τι χάσαμε. Είχαμε, τι χάσαμε. Ναι, αυτό. 575 ευρώ είχαμε και τα έχουμε ακόμα. Τώρα πήγαμε. Όπως εγώ τοποθετώ σε αυτό το πολύ. Κλείσε το φάγιο και θα τα βρούμε όλα. Η ερώτηση είναι, ποια χώρα τη Κεντρική Αμερική έχει όνομα που μεταφράζεται στα ελληνικά ω Σωτήρα. Ελσαλβαδόρ. Όχι, ρε. Εντάξει, να το ξέρω. Όχι, βρίζουμε κιόλα. Δεν πειράζει, υπάρχουν τα μπιπ, είναι στη διάθεσή μα. Τι λέτε τώρα. Ναι, παιδιά, θα και θα πει, θα μπορούσαμε να πάμε εκεί μετά, ε. Πού, όχι, μετά να πάτε Ελσαλβαδόρ εύκολα με αυτό. Μα πούνε, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. 575 ευρώ είναι, σε παρακαλώ, δεν κι άσχημα τώρα. Πάρτα, ναι, πάρτα, πάρτα, για σένα. Σε καλή μεριά. Να είσαι καλά. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην. Δεν πειράζει. Το Ελσαλβαδόρ πάτε μέχρι τον Άγιο Σωτήρα, ξέρω. Δεν μπορούσαμε να το πούμε, δεν το ρισκάραμε, ήταν πολλά τα λεφτά. Δεν πειράζει. Παίξατε σωστά και υπεύθυνα. Βγήκατε νικητές, σας καμαρώνω. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Σε καλή μεριά και καλό φάγωτα. Τα φιλιά μας. Όχι όλα πίτσες έχουν και χοληστερίνη. Ναι, είναι μπράβο. Αυτή. Τα φιλιά μου, γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ ρε, ωραία TP. Καληνύχτα. Bye. Εντάξει, κερδίσαμε. Θα τα φάμε σε βιβλία ποίησης, από ό,τι φαίνεται. Στο τέλος, εντάξει, μπορούσαμε ποίησης. Καλύτερα, αλλά... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χάσαμε. Καλά πήγαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας.